Ψηλοί παίκτες ελληνικής ομάδας. Ο Μαξ σεντράρει στο ύψος μικρής περιοχής. Τζαλμακάμπος με ένα σουτ. Το σουτ από κοντά πάνω από τα δοκάρια. Από τον Κρέσπο του Μόχα, ο οποίος δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες ακόμη στο μάτς. Επαναλαμβάνω, θεωρείται ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Ολυμπίκ. Κατάφερε και ξέβγει από τον Βαρέλα. Η σέντρα παίκτουν στο Ρέι, Ρουκ και τον Χομουτόφ. Αριστερά παίζει ο Μόχα, δεξιά ο Σέστακοφ. Εδώ η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με το γύρισμα. Η κεφαλιά τον Μπρίγιοβιτς, όχι. Η μπάλα πέρασε πάνω. Ουσιαστικά κενή η αιστεία. Θα γινόταν το 0-1. Εδώ ο Μπρίγιοβιτς έχει νέα ευκαιρία, αλλά ο Μαχαράτζε βγαίνει, προλαβαίνει, κερδίζει την κόντρα. Κράτσενκο. Νιεμτσανίνοφ, προσποίηση, Μπογκδάνοφ, πρώτο δοκάρι, κεφαλιά στα δίχτυα, ανοίγει το σκορ. Ολυμπίκ και πάλι στο προσκήνιο, καλό σουτ, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Ρέι. Εντυπωσιακή προσπάθεια τον Πέδρο Ενρίκε, περνά στη μεγάλη περιοχή, το γύρισμα, γκολ! Από πολύ δύσκολη γωνία ο Πέδρο Ενρίκε, ουσιαστικά στην πρώτη του ενέργεια στο μάτς. Στο 59 φέρνει το παιχνίδι στα ίσια 1-1. Ένα πολύ σημαντικό γκολ για τον ΠΑΟΚ. Είναι η σειρά του να σκοράρει κόντρα στη ροή του αγώνα, γιατί η Ολυμπίκ, αφού έκανε το 1-0, ήταν αυτή που δημιουργούσε τις ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ. Έχετε αυτή η φάση, η πρώτη ουσιαστική ενέργεια του Πέδρο Ενρίκε στο μάτς. Πέρασε πριν από λίγα λεπτά ως αλλαγή, γιατί του Τζάλμα Κάμπος κάνει εντυπωσιακή προσπάθεια, την οποία θα ξαναδούμε εδώ. Ξεκινώντας από την πλάγια γραμμή, βλέπετε πως συγκλίνει, κάνει συνεχόμενες προσποιήσεις και από δύσκολη γωνία θα καταφέρει να πλασάρει το Μαχαράτζε, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός ότι ο Μαχαράτζε δεν επιχειρεί έξοδο. Μένει εκεί για να κλείσει τη γωνία του. Άλλωστε είχε και αμυντικό πάνω του ο Πέδρο Ενρίκε, αλλά δεν του δημιούργησε κανένα πρόβλημα στην φάση αυτή ο Σάμπανοφ. Ωραίο το πλασέ, 1-1. Και όμορφο πλάνο με τον εντυπωσιακό πανηγυρισμό. Δεξιά μπροστά το λεωμάτος. Σέντα του Βραζιλιάνου. Η κεφαλιά ψηλά από τον Πρίγιοβιτς. Άρισμα κανονικό από τον Πέλκα. Η μπαλιά του Μπίσεσβαρ. Πρίγιοβιτς από δύσκολη γωνία. Κάτι μεταξύ πάσας και σου. Κυρίες Ολυμπίκ στο μάτς και ίσως την καλύτερη στιγμή του Ρέι στο παιχνίδι. Και το διώξιμο στο 52ο λεπτό. Με το σκορ να έχει μόλις γίνει 1-0. Από μακριά η προσπάθεια. Κατάφερε να αποκρούσει ο Μαχαράτζε.